Μπρατίδης για τον Τσουκάλι. Τσουκάλις για τον Ίζα, η ωραία παλιά στον Ίζα. Ίζα καθυστερεί τελικά πλασάρι, αλλά θα χαθεί αυτή η ευκαιρία για τη Λάρισα στο 25 με τον Ίζα. Ενώ ο Τσουκάλις γεμίζει ένα χώρο που είναι ο Χατζηδάκης, μάλλον ο Κουριγιωργάκης, Μήλος για τον Προβίδα. Προβίδας γύρισε, έρχεται ο Τσουκάλις, ο σούτ από τον Τσουκάλι, όμως θα κοπεί αυτή η προσπάθεια από τον Δημητριάδη, θα χαθεί ακόμα μια ευκαιρία για τη Λάρισα. Ενώ ο Αλεξούλης επαναφέρει σε ένα χώρο που ξεμαρκάρει στος ο Τρούπκος ελέγχει. Η Λάρισα και ο Μήλος, ο Μουρατίδης τώρα. Μουρατίδης για τον Τσουκάλι και πάλι ο Μουρατίδης. Σέντρα από τον Μουρατίδη, όμως ο Βρουδογιάννης σε καλή θέση μπλόκαρε. Πλάγιο με τον Εμπεγλέρα για τον Μήλος. Ο Μήλος με τον Τασίλβα για τον Τσουκάλι. Τώρα εδώ ο Τσακάλις ανατρέπεται, πέναλτι υποδεικνύει στο 47. Η ανατροπή εδώ του Τσουκάλι από τον Ιακωβίδη υποδεικνύει ο διαιτητής, ο κύριος Καλαθενός, το πέναλτι. Ο Μουρατίδης απέναντι στον Βουρδογιάννη για την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε η Λάρισα. Ο Μουρατίδης λοιπόν εκτελεί ξεγελά τον Βουρδογιάννη, είναι το 1-0 για την γηπεδούχο Λάρισα. Και νέα κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Αυτή τη φορά πρέπει να είναι στο Φασίδι. Αλλά μάλλον επανάληψη του πέναλτι θα ζητήσει. Μουρατίδης λοιπόν απέναντι στον Βουρδογιάννη και πάλι θα τον γελάσει. Είναι το 1-0 για την Λάρισα στο Αλκαζάρ. Σαμπάνης βγαίνει, ο Μιχαήλ, ο Αλεξιάδης πλασάρει. Ο Διάκας δεν προλαβαίνει, αλλά είναι γκολ. Είναι το 1-1 για την Άουσα στο 74. Η προβολή από τον Σαμπάνη. Ήρθε το γκολ για την Νάουσα, η σοφάριση στο 74 σε 1-1. Προσπαθεί ο Νούσιας για τη σέντρα. Ο Φασίδης στην κεφαλιά προς τα πίσω, ο Τρούπκος, Τρούπκος στην περιοχή, ο Τρούπκος για τον Φασίδη, Φασίδης που πλασάρει και είναι το 1-2, όχι offside. Offside υποδεικνύει ο επόπτης, συμφωνεί και ο διαιτητής, η φάση αυτή στο 86.